Κυρίες και κύριοι, παράλληλα με τις δικαστικές αρχές και οι αστυνομικές αρχές επιταχύνουν την έρευνά τους για τις συνθήκες θανάτου των άλλων δύο παιδιών της οικογένειας. Πάμε λοιπόν στα δικαστήρια και το Μιχάλη Τεζάρη για να δούμε πού στρέφονται τώρα οι έρευνες αυτές και τι γνωρίζουμε από την αστυνομία, Μιχάλη. Την ώρα, Εύα, που η Ρούλα Πισπυρίγου καταθέτει ενώπιον της ανακρίτριας για τις συνθήκες θανάτου της 9χρονης κόρης της Τζορτζίνα, στελέχη του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής της Ασφάλειας Αττικής, διερευνούν ήδη, έχουν βάλει σε πρώτο πλάνο τις συνθήκες θανάτου των δύο άλλων παιδιών της Ήρυδας και της Μαρένας. Οι αστυνομικοί ουσιαστικά ξεκινούν, Εύα, ένα νέο κύκλο καταθέσεων γιατρών, 70 τουλάχιστον τον αριθμό και νοσηλευτών, από το Καραμανδάνιο αλλά και από το Πέδον Αγία Σοφία και το Πέδον Αγλαία Κυριακού, με συγχωρείτε, νοσοκομεία ουσιαστικά που είχαν νοσηλευθεί τα δύο παιδιά και είχαν εξεταστεί. Σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη έρευνα αναμένεται να δώσει οι απαντήσεις που θα λάβουν οι αστυνομικοί από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις των δύο παιδιών, οι οποίες επανελέγχονται πλέον, καθώς υπάρχει ο θάνατος από δολοφονική ενέργεια, όπως προέκυψε τελικώς, τη Τζορτζίνα. Όλα αυτά θα βάλουν σε νέο πλαίσιο τις έρευνες και αναμένουμε να δούμε από εκεί και πέρα τι θα προκύψει. Ευχαριστούμε πολύ τον Μιχάλη Τεζάρη. Κυρίες και κύριοι, εξελίξεις τρέχουν και στην Πάτρα. Υπάρχει εισαγγελική έρευνα για το ενδεχόμενο εκταφής της 9χρονης Τζορτζίνας. Πάμε λοιπόν στον Χρήστο Στρατουλάκο για να δούμε τι παραπάνω πληροφορίες έχεις, Χρήστο. Υπάρχει λοιπόν εισαγγελική παρέμβαση για το συγκεκριμένο θέμα μετά τις πληροφορίες, Εύα, που ήθελαν η Τζορτζίνα να έχει θαυτεί με ένα τάμπλετ, το αγαπημένο της gadget. Έτσι λοιπόν υπάρχει η έρευνα και θα δοθεί εντολή προκειμένου να γίνει εκταφή, αν όχι σήμερα, σίγουρα τις επόμενες ημέρες. Την ίδια στιγμή η έρευνα εδώ στην Πάτρα και από τις αγγελικές αλλά και από τις αστυνομικές αρχές έχει να κάνει και με την 69χρονη σπιτονοικοκυρά. Θα διευκρινιστούν οι συνθήκες θανάτου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν σταλεί υπηρεσιακά οι φάκελοι από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης. Θα γίνει έλεγχος και αν απαιτηθεί τις επόμενες ημέρες, ίσως και ώρες, αν δουν κάτι αστυνομικοί το οποίο θα τους προβληματίσει, να γίνει και εκταφή της 69χρονης σπιτονοικοκυράς, η οποία είναι θαμμένη στο πρώτο δημοτικό κινητήριο της Πάτρας. Όλα τα σενάρια ανοιχτά λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Στρατουλάκο.